Τώρα μπορούμε να πάμε στον κύριο Στέλιο Παναγούτσο. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο. Η κυρία Παναγούτσο πήγε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Σακελαροπούλου. Μας είχε δώσει την ημερομηνία ουσιαστικά, οπότε απλά περιμέναμε την τυπική διαδικασία για να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Τα κόμματα πια είναι στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα από τα κόμματα που σχετικά νωρίς μας έδωσε το στίγμα για τους υποψηφίους του. Ξέραμε δηλαδή ποιοι θα είστε. Αυτή την προεκλογική περίοδο πώς τη βλέπετε να κινείται και τι πιστεύετε ότι τελικά θα βγει ως αποτέλεσμα, τι θα συζητήσουμε και πώς θα επιλέξουν οι πολίτες, τι θα ψηφίσουν? Ελπίζω να αλλάξει η ατζέντα, γιατί όπως είδατε η ατζέντα προς το παρόν περιέχει Γεωργούλη κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι επί της ουσίας αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι θα αλλάξει επί της ουσίας η ατζέντα και θα αρχίσουμε να συζητάμε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και θα πρέπει να λυθούν. Mm-hmm. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πήγαμε περίπου στα παραπολιτικά. Ελπίζω από σήμερα που αρχίζει η καινούρια, μάλλον η τελική, τέλος πάντων η επίσημη προεκλογική περίοδος, να πάμε στα πολιτικά. Βέβαια και από σήμερα βλέπουμε, να μαλώνουν τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, για το αν θα πρέπει να γίνει ένα-δύο debate, αν θα πρέπει να είναι μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών ή μεταξύ των δύο πρώτων. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πρόταση η οποία δεν συνάδει με το χαρακτήρα του. Έτσι, ποτέ δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των debate των δύο. Έτσι, μιλάμε για μια απλή αναλογική. Άρα έχουμε μπροστά μας στην κούρσα όλα τα κόμματα να παίρνουν μέρος. Και, κανονικά και να παίζουν ρόλο την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα debate των δύο. Διότι δεν έχουμε εκλογές δεύτερης Κυριακής Δημάρχων, ας πούμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εκλογές για όλους με απλή αναλογική, έτσι να το ξαναθυμηθούμε. Όπου όλα παίζουν τα κόμματα που ρόλο. Η κάθε ψήφος έχει το δικό της βάρος. Τώρα, βέβαια, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Παναγούτσο, για το ποιοι πρέπει να συμμετέχουν τελικά στο debate. Τα κόμματα που είναι σήμερα στη Βουλή ή και τα κόμματα τα οποία δείχνουν στις δημοσκοπήσεις ότι έχουν ένα προβάδισμα. Εδώ θα μπορούσε μια διακομματική επιτροπή αυτό να το λύσει. Εντάξει, τώρα δεν συζητάμε για τέτοιες. Δηλαδή, ότι δεν θα τα βρούμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά το άλλο, δηλαδή ο Τσίπρας, ο οποίος πάντα ήταν υπέρ των μαζικών debate, να ξαφνικά να επιζητεί μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε τοπικά debate, δηλαδή να συζητάμε στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης για τα τοπικά προβλήματα σε στρογγυλά τραπέζια ή με τους όρους debate, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων, ποιες είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον Εύρο? Προφανώς θα πρέπει να διοργανωθούν. Εγώ θυμάμαι ότι, να πω την αλήθεια, ότι το 2019, παρόλο που δεν ήμουν υποψήφιος, έτσι, συμμετείχα στο πρώτο debate εδώ, σε αυτό το σταθμό, που ήταν τέσσερα κόμματα. Βέβαια, μετά δεν επανελήφθηκε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολα οι υποψήφοι βρίσκονται μεταξύ τους. Ναι. Πιθανόν, δεν ξέρω ποιος φταίει, αν φταίνει οι ίδιοι ή αν φταίνει. Νομίζω ότι φταίει λίγο και η απαγόρευση που υπάρχει με τις δύο περιορισμούς. Ναι. Όπου, δηλαδή κάποιος δεν θέλει να κάψει. Αλλά εγώ θα ήθελα δηλαδή να αντιμετωπίσω, να μου πει ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι άποψη έχει για τον Εύρο, ξέρω εγώ, τι άποψη έχει για την ανάπτυξη του Εύρου, τι άποψη έχει. Ξέρω εγώ για το φράχτη, τι άποψη έχει. Έχει πρόγραμμα, κύριε Παναγούτσο, το ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη του Εύρου. Έχει πρόγραμμα για το δημογραφικό, για την ανεργία, για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, παύλα κίνημα αλλαγής, λοιπόν, γιατί ξεκίνησε από τότε που ήταν κίνημα αλλαγής η δημιουργία ενός προγράμματος, έχει τους τομείς του. Οι οποίοι δουλεύουν. Σας πληροφορώ ότι επειδή εγώ είμαι στον τομέα παιδείας, υπήρξε τουλάχιστον 2 χρόνια μία ζήμωση και μία για το τι θα γίνει στην παιδεία, τι θα πρέπει να κάνουμε σαν πρόγραμμα. Εμείς εδώ, έτσι, σαν τοπικοί παράγοντες και στελέχη του κόμματος,
προφανώς έχουμε την ευθύνη να εξειδικεύσουμε σε όλα τα παιδεία. Ναι. Τι πρέπει να γίνει στην παιδεία, τι πρέπει να γίνει στην υγεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα προβλήματα εδώ είναι συγκεκριμένα και τα ξέρουμε. Ας πούμε, τα προβλήματα της παιδείας, δηλαδή τα δύο πανεπιστημιακά τμήματα της Ορεστιάδας, τα οποία κινδυνεύουν να μην έχουν φοιτητές, έτσι, προφανώς πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα για αυτά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ, η Θεσσαλονίκη, έτσι. Άρα, ή ξέρω εγώ, για το πρόβλημα του ΕΣΥ, έτσι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή καταραίει. Και μάλιστα με τον νόμο του Μητσοτάκη, τον τελευταίο, έτσι, θεωρητικά καταργήθηκε, διότι καταργήθηκε και η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών. Λοιπόν, ναι, αλλά ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα αυτά? Ναι, μπορώ να σας πω. Παράδειγμα, για τα δύο πανεπιστημιακά τμήματα της Ορεστιάδας, προφανώς πρέπει να δοθούν κίνητρα. Τι κίνητρα? Πρώτον, οικονομικά. Έτσι, να αυξήσουμε, ας πούμε, παράδειγμα, το επίδομα ενοικίου. Δεύτερον, να έχουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ειδικά για κάποια τμήματα, τα οποία να υπενθυμίσουμε ότι είναι πανεπιστημιακά τμήματα. Ναι. Είναι επιστοποιημένα τμήματα. Δεν είναι από αυτά τα τμήματα που γέμισε η Ελλάδα που έγιναν από ΤΕΗ πανεπιστήμια. Ναι. Έτσι, μιλάμε για επιστοποιημένα τμήματα, πανεπιστημιακά αξιόλογα, τα οποία άδειασαν όχι λόγω του ότι δεν ήταν καλά, αλλά λόγω του ότι υπήρξαν πολύ περισσότερα τμήματα ανά την Ελλάδα και ο καθένας φρόντισε να πει ότι ο γιος του ή η κόρη του θα πάει σε ένα κοντινότερο πανεπιστήμιο. Έτσι. Άρα λοιπόν λέτε ότι αν είχαμε αυτή τη διαφορά, εάν λοιπόν λέγατε, αν είχαμε ένα κίνητρο επιπλέον οικονομικό, ακριβώς, ένα κίνητρο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, προφανώς αυτά τα τμήματα θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Mm-hmm. Επίσης, το θέμα της ψυχολογίας. Όπως καταλάβατε, ήρθε ο Πρωθυπουργός την πρώτη φορά, είπε το Σεπτέμβριο, παιδιά, θα έχετε φοιτητές στην ψυχολογία. Να πω την αλήθεια ότι το είπα δημοσίως, το έγραψα κιόλας, ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τόσο πρόχειρα. Μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού δεν αρκεί για να δημιουργηθεί ένα τμήμα. Βγήκα αληθινός, διότι έτσι κι αλλιώς, όπως είδατε, την επόμενη φορά που ήρθε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι παιδιά δεν μπορείτε να έχετε φοιτητές φέτος. Θα έχετε του χρόνου με την προϋπόθεση, αν δείτε τον νόμο, με την προϋπόθεση ότι θα έχει περάσει από την ΕΘΑΕ η πιστοποίηση, ναι, του τμήματος. Πράγμα που είναι δύσκολο να γίνει. Όχι, δεν είναι δύσκολο, αν κανείς προετοιμαστεί σωστά και αυτά, αλλά πώς θα γίνει? Δεν πρέπει να έχει ένα διοικητικό προσωπικό? Ποιος θα τη φτιάξει? Δεν πρέπει να έχει κάποια υποδομή? Λέτε δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε ούτε την επόμενη χρονιά φοιτητές? Ελπίζω πως όχι, αλλά εγώ το φοβάμαι κιόλας. Ναι. Δεν θα ήταν και πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Όχι, καθόλου καλή εξέλιξη. Για να πω την αλήθεια, εδώ οι άνθρωποι αποφάσισαν να φύγουν από το Δημαρχείο. Ναι, για να το κάνουν. Ναι, ναι. Αυτό ήταν άλλο πάλι. Εγώ νομίζω ότι ήταν. Δηλαδή, ένα κράτος, μια πολιτεία η οποία αποφασίζει να ανοίξει μια καινούρια σχολή, προφανώς δεν έχει την απέτηση να βρει οπωσδήποτε ο Δήμαρχος την έδρα, το πού θα γίνει. Έτσι. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι λάθος. Έτσι. Δεν είναι, νομίζω, πρωτόγνωρα. Είναι λάθος και ίσως πρόχειρα, κύριε Παναγούτη. Πρόχειρα εντελώς και επιπόλαια. Mm-hmm. Όπως επιπόλαιο ήταν και το θέμα της νοσηλευτικής, έτσι, το οποίο 13 χρόνια δεν είχε ούτε ένα μέλος ΔΕΠ. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει περίπτωση 13 χρόνια ένα τμήμα να μην έχει ούτε ποιος ένα μέλος ΔΕΠ? Ποιος είχε όμως αυτή την ευθύνη? Την είχε μόνο η κυβέρνηση ή την είχε και το ίδιο το ίδρυμα το οποίο εξυπηρετούσε? Και το ίδιο το ίδρυμα, αλλά το ίδιο το ίδρυμα, με συγχωρείτε. Τα ιδρύματα, όπως ξέρετε, μπορεί να είναι αυτοδύναμα, έτσι. Μιλάμε για αυτονομία των ιδρυμάτων, αλλά μέχρι εκεί, τις θέσεις, τα λεφτά τα δίνει το κράτος. Το κράτος. Mm-hmm. Μου είπατε και για το τομέα της υγείας. Λέτε ότι το ΕΣΥ καταραίει. Η εικόνα που δίνει η κυβέρνηση είναι τελείως διαφορετική. Ότι βγαίνουμε από μια πανδημία και ότι η δημόσια και μέσα σε εισαγωγικά δωρεάν υγεία είναι στην καλύτερη φάση της από ό,τι ήταν ποτέ. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον γιατρό να ανοίξει και ένα ιδιωτικό ιατρείο έξω θα δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα? Λοιπόν, θα σας πω γιατί το λέω. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι ελκυστικό για νέους γιατρούς. Για γιατρούς μάλλον.
απόδειξη είναι ότι πάρα πολλές θέσεις που προκυρήσονται μένουν κενές. Mm-hmm. Διότι δεν υπάρχουν τα κίνητρα που κάνουν τον γιατρό να έρθει να έρθει να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα είμαι μάντης κακών. Εδώ προκηρύχθηκαν αρκετές θέσεις στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στο νοσοκομείο Δημοτίχου. Θα δούμε, έχουν τελειώσει οι προθεσμίες. Πολύ περίεργος θα είμαι πόσοι βάλαν υποψηφιότητα. Πόσες θέσεις θα μείνουν κενές. Διότι προβλέπω ότι θα μείνουν πολλές θέσεις κενές. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι λίγα τα λεφτά, ή αυτό είναι περίεργες και δύσκολες συνθήκες? Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι μόνο λίγα τα λεφτά, είναι και οι συνθήκες. Και μπορώ να σας πω το εξής, ότι αυτός ο νόμος, αυτό που λέει μπορεί να βγαίνει και έξω ο γιατρός, είναι ένας τρόπος για να πει στους γιατρούς ότι ξέρετε, εγώ λεφτά δεν έχω σας δώσω. Αν θέλετε θα τα βρείτε από τον ιδιώτη. Αν θέλετε θα το βρείτε από τον άρρωστο. Αυτό είναι πρακτικά αυτό που λέει αυτός ο νόμος. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν τι θα έπρεπε να γίνει, κύριε Παναγούτσο, να πει ότι θα δώσω μία αύξηση 10% στους γιατρούς για να βρίσκονται στα νοσοκομεία? Κοιτάξτε, θέλει μία αναδιοργάνωση το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να σας θυμίσω, παρόλο που δεν είναι πολύ γνωστό, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε η κυβέρνηση και έκανε τέτοια καλή επικοινωνιακή πολιτική, να σας υπενθυμίσω ότι σε σχέση με την πανδημία, ως Ελλάδα τα πήγαμε χάλια. Είχαμε τόσους θανάτους που δεν είχε όλη η... δηλαδή, περάσαμε σε θανάτους όλη τη σύγχρονη Ευρώπη. Στατιστικά λέτε, με βάση τον πληθυσμό. Με βάση τον πληθυσμό, ναι. Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι στο πρώτο κύμα που είχαμε το lockdown, ήμασταν με διψήφιο αριθμό ή και μονοψήφιο μερικές φορές, δηλαδή στις πρώτες εβδομάδες, ανά εκατομμύριο πληθυσμού θανάτους, σε σχέση με το Βέλγιο που είχε τριψήφιο. Είναι την Ιταλία ή τη Γαλλία. Και καταφέραμε να τους περάσουμε στο τέλος της πανδημίας. Δηλαδή, είχαμε αρκετούς θανάτους. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν τα πήγαμε καλά. Ναι. Όσο και αν φαίνεται, όσο και αν αυτό δεν φάνηκε. Πιστεύετε ότι εάν αποφάσιζε η κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής 21ης Μαΐου, να αναδιοργανώσει εκ βάθρων το ΕΣΥ. Πρέπει να το θα μπορέσει να βρεθεί ένας κοινός τόπος και μια κοινή επικοινωνία, έτσι ώστε το σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί να είναι κοινώς αποδεκτό και να μην έχουμε απεργιακές κινητοποίησεις εβδομάδων ή μηνών? Ναι. Γιατί όταν θες να κάνεις αλλαγές, πας και αυγά. Ναι. Κάποιοι δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Ακούστε. Το θέμα είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι υπέρ του δημοσίου συστήματος υγείας, φοβάμαι. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί μία λύση σε σχέση, εάν πάμε, ξέρω εγώ, τρία κόμματα να κάνουμε μία διαβούλευση. Αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι θέλει ένα διψήφιο καλό ποσοστό για να βάλει μπροστά ένα πρόγραμμα το οποίο θα το επιβάλλει, αυτό εννοεί. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορέσει να βάλει το πρόγραμμα ότι, ξέρετε, το ΕΣΥ δεν θα το εγκαταλείψουμε. Το ΕΣΥ δεν το ξαναφτιάξουμε. Παράδειγμα, λέω. Πάντως, στην δημοσκόπηση που παρουσίασε πριν από λίγο ο Αλφα, τη ΣΑΛΚΟ, δίνει 8,9. Ναι, ναι, το είδα. Κακό. Κακό είναι, ναι, όντως. Νούμερο. Αλλά φαντάζομαι ότι, εντάξει, είμαστε στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας της επίσημης, εντάξει, θα κινηθούμε λίγο καλύτερα. Από τα σημάδια που έχουμε εμείς, πάντως, πηγαίνοντας στα διάφορα μέρη του Εύρου, βλέπουμε μία ανάκαμψη του Πασόκ. Ξέρετε τι με προβλημάτισε σε αυτή τη δημοσκόπηση? Ότι στο ερώτημα, εάν θέλουν οι πολίτες μία συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, δηλαδή υπήρχε ένα ερώτημα που έλεγε ότι αν τα δύο κόμματα έχουν το μαγικό αριθμό 151, τι θέλουν οι πολίτες? Το 62% είπε νέες εκλογές. Γιατί πιστεύετε ότι οι πολίτες στην Ελλάδα δεν θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας? Προφανώς είναι θέμα κουλτούρας, έτσι, πολιτικής κουλτούρας. Αν ήσασταν στη Δανία, ξέρω εγώ, αν ήσασταν στην Βόρεια Ευρώπη, φαντάζομαι ότι το ποσοστό θα ήταν πολύ υπάρχει μικρό. Υπάρχει περίπτωση να είναι λάθος του κ. Ανδρουλάκη ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, χωρίς πρόσωπα κτλ.? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό, όπως καταλάβατε, αυτό το οποίο περιέγραψε ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που περιγράφει το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Όταν ξεκινάμε και λέμε για μια τρικοματική από την μεταπολίτευση και μετά, αν δούμε τις κυβερνήσεις συνεργασίας, αν εξαιρέσει κανείς την τελευταία με τον Σαμαρά, όλες οι άλλες είχαν τρίτο πρόσωπο στον Πρωθυπουργό. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχαν... Καλά, το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν το θεωρώ συνεργασία, τέλος πάντων. Ακριβώς, νομίζω ότι ήταν έτσι και αλλιώς το ίδιο πράγμα, άλλωστε, όπως είδατε, ξεμείνανε, ναι. Δεν ήταν. Δηλαδή, τον ΑΝΕΛ ξέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και υποψήφιοι τώρα, ούτως ή άλλως. Ναι. Λοιπόν, τώρα, την Κυριακή έχουμε εκδήλωση. Την Κυριακή, ναι. Έχω μια εκδήλωση προεκλογική στο Εγνατία, 11.30 ώρα το πρωί. Συζητάμε για τον Εύρο, λέτε. Συζητάμε για τον Εύρο, ναι. Θα έχω μια εισήγηση εγώ και όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις, να τοποθετηθεί, για να πούμε για την ανάπτυξη του Εύρου. Εσείς ποιο θα βάλετε ως βασικό θέμα σε συζήτηση αυτή τη Κυριακή? Με τι θα ξεκινήσετε, ποια είναι η προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, την ερήμωση των χωριών, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στον Εύρο. Και η ερήμωση των χωριών οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αντίστοιχη. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο τα αποτελέσματα της καταμέτρησης του πληθυσμού που ανακοίνωσε η Ελστάτ και είναι πραγματικά απογοητευτικά σε πάρα πολλές περιοχές. Εντελώς. Και ξέρετε, δεν μιλάμε για ένα νομό ο οποίος είναι άγωνος, ο οποίος είναι ορεινός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ένα νομό ο οποίος είναι παραγωγικός. Μπορεί να γίνει παραγωγικός. Έχει αρκετά εργαλεία για να γίνει παραγωγικός και να υπάρχει ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα. Αυτό λοιπόν τον εγκαταλείψαμε. Εκεί πρέπει να ξαναπάμε, ούτως ή άλλως. Ξέρετε κάτι, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή λέγαμε ότι ίσως η γη να μαζεύεται σε πολλούς και τα λοιπά, σε λίγους κτλ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, κύριε Παναγούτσο, θα έχουμε γη η οποία δεν θα καλλιεργείται. Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Σε κάποιες περιοχές. Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε μερικά προβλήματα. Έχουμε ότι έχει να γίνει ένα δασμός αρκετά χρόνια. Επίσης, έχουν πάει πίσω τα φράγματα στον Εύρο. Λοιπόν, πράγματα τα οποία είναι υποδομή για να αξιοποιηθεί ο πρωτογενής τομέας. Να σας πω ένα νούμερο. Η στρεμματική απόδοση σε ευρώ στην Ολλανδία είναι 2.800 ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα? 185 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν την εκμεταλλευόμαστε τη γη μας. Και εδώ, στον Εύρο, το ξαναλέω, έχουμε εκτάσεις. Έχουμε νερά. Μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη. Δεν έχουμε φράγματα, δεν έχουμε διαχείριση υδάτων. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα χρειάζονται μερικά πράγματα της κεντρικής εξουσίας. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να μείνει ο άλλος και να δουλέψει. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Προφανώς χρειάζονται υποδομές, φράγματα, αναδασμός, συγκοινωνίες. Συγκοινωνίες. Δηλαδή αυτή η ιστορία με το τρένο είναι μια τραγωδία. Το να μην έχουμε ένα σύγχρονο τρένο στον Εύρο. Ναι. Και μάλιστα όταν θεωρητικά αυτό το τρένο πάει και στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο Εγνατία συζητάμε για τον Εύρο. Θα συζητήσετε για τον Εύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και στην εκδήλωση αλλά και στον αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά πίσω στο δελτίο μας.